Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα άγνωστο κατόρθωμα ηρώων μας του 40 που έγραψαν ιστορία, που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας και που δεν το ξέρει κανένας. Μιλάμε για ένα κατόρθωμα τεχνικό, μιλάμε για ένα εμπόδιο που ετέθηκε απέναντι στην μεγάλη φασιστική μηχανή του Μουσολίνη, που νόμιζε θα κάνει περίπατο, αλλά αυτοί που νομίζουν, ξέρετε τις περισσότερες φορές όταν τα πολλά νομίζεις, νομίζω ότι έχει και πολλά νομίσματα, αλλά τελικά είναι αυτά τα οποία σε χαντακώνουν, γιατί για χαντάκι πρόκειται. Χαντακώθηκε ο Ιταλικός, έτσι δεν είναι? Χαντακώθηκε ο Ιταλικός, γελάς γιατρίνα μου, χαντακώθηκε μία από τις μεγαλύτερες μηχανές, στρατιωτικές μηχανές του κόσμου, από έναν τύπο που έσκαβε, Έλληνα, που πήρε μια τσάπα και έσκαβε κάτω από τα μάτια των Ιταλών. Δεν το ξέρετε? Λοιπόν, εδώ είναι η θυγατέρα του. Αρετή λέγεται η θυγατέρα του. Για κοιτάξτε να σε βγάλει ο μπαμπάς σου αρετή, ε. Η Αρετή Κωστοπούλου. Και η επιμελήτρια του βιβλίου, η φίλη μου η γιατρός, η Ιφηγένεια Ιδανοπούλου, που θα μας πει και αυτή όταν το διάβασε τι σοκ έπαθε. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να χαιρετήσω την θυγατέρα Κωστοπούλου. Γεια σου, Αρετή μου. Καλησπέρα σας, χάρηκα πάρα πολύ. Είσαι καλά? Για την γνωριμία, πολύ καλά. Μπράβο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν υπάρχει ευχαριστώ. Ξέρεις, μεταξύ Ελλήνων δεν πρέπει να υπάρχουν ευχαριστώ. Πρέπει να υπάρχουν χαρές. Ξέρεις, το ευχαριστώ είναι κάποιος, λέει, δεν σου κάνω χάρη που είσαι εδώ. Δεν σου κάνω χάρη. Εμένα μου κάνει χαρά που είσαι εδώ. Είσαι εδώ διότι ο πατέρας σου έκανε κάτι που πρέπει να το μάθουν οι Έλληνες. Σωστά. Έτσι. Ναι. Πες μας λοιπόν, ποιος ήταν ο Νικόλαος ο Κωστόπουλος, έτσι επιγραμματικά λίγο, δύο κουβέντες. Ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1913 στο Αλποχώρι Δωρίδας. Δωριεύς. Δωριεύς. Τι θα μπορούσε να είναι. Δωριεύς. Σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και θεολόγος. Και θεολόγος. Δωριεύς και θεολόγος. Περίεργα πράγματα. Από τα χωριά του Μακρυγιάννη. Ναι, και στη συνέχεια δίδαξε σε δύο γυμνάσια στον Πειραιά μέχρι την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Και ψιλοπειραιωτάκι, μαγκάκι. Έφυγε από το χωριό του. Εγώ και πήγε εκεί. Ναι. Τα λέω γιατί όλα αυτά στοιχειοθετούν την προσωπικότητα. Εκεί κλήθηκε να. Ο τόπος σε ορίζει. Ναι. Ο τόπος γράφει μέσα σου. Ρωστά. Όπου και να πας, ο τόπος, ό,τι περάσεις, παίρνεις από τον τόπο και δίνεις. Περισσότερα παίρνεις. Και εκλήθηκε να υπηρετήσει στην πρώτη γραμμή σαν έφεδρος αξιωματικός επικεφαλής της Γενικής. Έρχεται λοιπόν το 40. Το 40. Επιστράτευση. Επιστράτευση. Τον παίρνουν. Δημηρίτη Καπανέων. Ναι. Και έφυγε. Και ο θεολόγος. Πρώτη γραμμή. Έφυγε. Δίδασκε τότε σε κάτι γυμνάσια του Πειραιά, σε κάτι ιδιωτικά γυμνάσια του Πειραιά, σε σχολές. Δεν μου λες. Έμενε στο σπίτι της αδελφής του. Ναι. Στον Πειραιά. Και την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος από τον Εφημεριδοπόλη. Το μάθε. Έμαθε, ναι, τις εφημερίδες και έφυγε κατευθείαν. Πήγε να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του στα σχολεία που δίδασκε. Και κατευθείαν έφυγε με το τρένο. Έφτασαν νύχτα στην Αθήνα από Πειραιά. Ενθουσιασμός ο κόσμος. Με το χαμόγελο στα χείλη. Χαμόγελο στα χείλη. Είναι αλήθεια ή ψέμα? Ναι. Αλήθεια. Γιατί το αλήθεια λέω αυτό? Και το αναφέρει. Σας το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί μια μέρα θα έρθουν να σου πούν πως υπάρχουν αστικοί μύθοι. Ναι. Όχι. Ότι θα έρθουν να σου πούν ότι έλα μωρέ, δεν ήταν και έτσι όπως είναι αυτά τα πράγματα, λίγο αλλιώς. Ήταν λίγο αναγκάστηκαν, λίγο υποχρεώθηκαν, λίγο υβολεμένοι αυτό, λίγο υβολεμένοι τ' άλλο. Και εδώ ακούτε έναν άνθρωπο θεολόγο που δίδασκε στον Πειραιά, μια χαρά τακτοποιημένη ζωούλα του να τη συνέχιζε όπως θα απαιτούσε η θέση του. Με το χαμόγελο στη χείλη να πηγαίνει για να ανέβει στο μέτωπο που δεν ήξερε τι τον περιμένει. Περιμένετε λίγο να κάνουμε το διάλειμμα για να ακούσετε την συνέπεια που θα σας ανατριχιάσει. Διαφημίστε. Της Κρήτης στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο θεολόγος, ο καθηγητής, με το χαμόγελο στη χείλη πάει στην Αθήνα και από εκεί πέρα η διαδρομή του πού τον βγάζει? Κατευθείαν από Αθήνα έφτασαν στο Λιανοκλάδι. Μετά προχωρήσαν προς την Καλαμπάκα και πεζή πλέον. Από την Καλαμπάκα πεζή. Παντού πεζή και έφτασαν στα σύνορα
στο Μολυβοσκέπαστο. Δηλαδή πάει έτσι, Λιανοκλάδι. Κουτσούφλιανη, είναι ένα χωριό πρώτα Κουτσούφλιανη. Κουτσούφλιανη στο Μέτσο από κάτω. Παναγιά ναι, τώρα. Ναι, όλα πεζοί και μετά έφτασαν στο Μολυβοσκέπαστο που είναι στα σύνορα. Στο Πογόνι πάνω. Σύλλα. Δηλαδή πάει ναι. Λιανοκλάδι, Πογόνι με τα ποδιά. Όλη η διαδρομή του ήταν με τα ποδιά, όχι μόνο του πατέρα μου, όλων των συνόρων. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέω, επαναλαμβάνω. Ναι, με τα πόδια, με τα πόδια. Ξέρει κανένα σήμερα που μπορεί να το κάνει αυτό και πήγαιναν όλοι μαζί με τα πόδια, έτσι. Είχαν τέτοιο ενθουσιασμό που δεν. Και τραγουδάγανε. Τραγούδι και σίγουροι. Και... Στο έλεγε αυτό ο πατέρα σου ότι. Από μικρά παιδιά μεγαλώσαμε με τις ιστορίες αυτές. Μάλιστα. Είναι σαν να το έχω ζήσει μάλιστα. Πραγματικότητα. Και... Ναι. Και τα τρία μου τα αδέρφια, όχι μόνο εγώ, όλα μας τα παιδιά. Θυγατέρα Κωστοπούλου. Και πιο πολλές ιστορίες από ό,τι γράφει το βιβλίο. Εννοείται. Αυτός ο άνθρωπος εκεί στο Πογόνι τι γίνεται, τι κάνει, πώς ανεβαίνει προς τα πάνω. Πήγαν στην Πρεμετή. Το λέω, ναι. Το ξέρω από το βιβλίο, αλλά σε ρωτάω ναι, για να ναι. σε βοηθήσω να πεις στον κόσμο. Προχώρησαν προς την Πρεμετή. Εκεί είχε αρχίσει να γίνεται. Όχι, συγγνώμη, χτύπησε το μικρόφωνο. Οι πρώτες μάχες που δόθηκαν. Έμενε σε ένα χωριό δίπλα στην Πρεμετή και έκανε τον ανεφοδιασμό της δημιουργίας του mm-hmm. από την Πρεμετή σε τρόφιμα. Mm-hmm. Έμειναν αρκετούς μήνες μέχρι που το Μάρτι, 2 με 3 Μαρτίου, τον κάλεσε. 41 πια. Το 41, τον κάλεσε ο διοικητής του να του αναθέσει. Και του λέει τι. Του ανέθεσε μία αποστολή θανάτου, κατά τα λεγόμενά του, όπως το έλεγε ο ίδιος, να πάνε να ανοίξουν μία. Καμικάζει δηλαδή. Ναι, μέσα στα μάτια των Ιταλών, μπροστά στα μάτια των Ιταλών, να ανοίξουν μία τάφρο. Είναι αυτό. Στενοπότη κλεισούρα. Λοιπόν, οι Έλληνες είναι στην κλεισούρα. Ναι. Για όποιον ξέρει, να ανοίξει ένα χάρτη mm-hmm. και να καταλάβει τι λέμε, έτσι λίγο να το ναι, δει το, ναι, να το, δει ναι, λίγο ναι, το πράγμα. Ναι. Και οι Ιταλοί είναι. Απέναντι. Ακριβώς απέναντι. Απέναντι. Και ενδιάμεσα υπάρχει μόνο μια χαράδρα. Που είναι μια πολύ ναι. απότομη και απόκρημνη. Για να του κόψουν χαράδρα. Λοιπόν το δρόμο, δεν υπήρχε άλλο τρόπο. Ναι. Θα πείτε ότι. Τόσους νέους ανθρώπους τους έστελνε στο θάνατο. Δεν γινόταν όμως κι αλλιώς. Έπρεπε να πόσοι πάνε. Πόσοι πήγανε για αυτό το εγχείρημα. Όλη η δημιουργία Καπανέων, το 36ο Συντάγματος Πεζικού. Μάλιστα. Ναι. Η Φιγένεια. Εσύ φίλες της φίλες. Καλές. Εφορμή να. Μου στέλνεις το βιβλίο με το οποίο συγκινήθηκα και σας προσκάλεσα ότι πρέπει να βγει αυτή η ιστορία. Εσύ διάβασες το ημερολόγιο, προφανώς το έδωσε να το επιμεληθείς κλπ. Και παθαίνεις κάποιο σοκ με αυτό που διαβάζεις. Έτυχε και ο δικός μου πατέρας να είναι στο μέτωπο. Ήταν από τους τρεις πρώτους που μπήκαν στο Αργυρόκαστο, σαν ανθυπίατρος. Mm-hmm. Και όλα αυτά με αγγίζανε ναι. και εμένα. Όταν είδα το ημερολόγιο και διάβασα την αλληλογραφία με τον Άγγελο Τερζάκη, κατάλαβα ότι δεν ήταν απλώς. Ένας στρατιώτης που πήγε και πολέμησε, αλλά ότι έκανε κάτι υπεράνθρωπο. Που δεν το ήξερε κανείς. Ναι. Που δεν το γράφαν δεν τα βιβλία, τα σχολικά όχι, βιβλία. Όχι. Καλά, τα σχολικά όχι, φυσικά όχι. Α, τα σχολικά φυσικά όχι. Δηλαδή είναι του πεταματού αυτά. Εντάξει, όχι, τα σχολικά. Τα σιγά μην ασχοληθούν τα σχολικά βιβλία με ένα ανδραγάθιμα Ελλήνων. Ηρώων του 40, έτσι. Εντάξει, μη συζητάμε τώρα τέτοια. Εντάξει, τα έχουμε. Ναι. Τι είναι αυτό που σε συγκίνησε πιο πολύ σε αυτήν. Τη συγκεκριμένη ιστορία, γιατί τώρα μιλάμε για μία ιστορία. Είναι μία υπέρβαση αυτό το πράγμα που έγινε. Υπερβάστηκαν τους ήρωες. Όπως έγινε και στο 731, είναι πράγματα που λες με τη λογική δεν εξηγούνται. Είσαι γιατρός, επαναλαμβάνω, σε φέρνω στην τάξη, έτσι. Είσαι γιατρός. Τι δεν εξηγούνται με τη λογική. Δεν εξηγούνται πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που μετά από τόσες μαρτυρικές πορείες, μέσα στο κρύο, με 1,5 μέτρο χιόνι, μέσα στο βράδυ. Άμα τα δει κανείς αυτά τα βουνά, πήγαμε και τα είδαμε αυτά τα μέρη. Mm-hmm. Είναι εντελώς απόκρυμνα. Mm-hmm. 1,5 μέτρο χιόνι, με φοβερές συνθήκες, κουρασμένοι επί μήνες. Και να περπατάνε. Χωρίς καλή διατροφή, τίποτα. Χωρίς ζέστη σε σκηνές. Στην κλεισούρα κοιμηθήκανε, όταν φτάσανε, κοιμηθήκανε στα βράχια πάνω στο χιόνι. Κοιμηθήκανε εκεί. Κοιμώντουσαν απάνω. Είσαι γιατρός, χιόνι. Επαναλαμβάνω, έτσι. Mm. Yeah. Τα πόδια κρύα. Περισσότερους νεκρούς είχαμε από κρυοπαγήματα σε εκείνη τη φάση mm-hmm. από ό,τι από τις μάχες. Κομμένα πόδια, αναπήρους κλπ. Κακή διατροφή. Ναι, κακή διατροφή το είπαμε. Και επαναλαμβάνω να μου λες ότι δεν έχει λογική όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια υπέρβαση. Ένας παραλογισμός.
όχι με την έννοια του την παθολογική, ναι, με την έννοια ότι ξεπερνάς τα ανθρώπινα όρια σε δύναμη. Σε... Το δικαιολογείς όμως με το προηγούμενο που είπε ότι πηγαίνανε και τραγουδάγανε από τη Λαμία μέχρι την Πρεμέτη μέχρι το Πογόνι τραγουδάγανε. Ασφαλώς, αυτό σου δίνει τη δύναμη. Βεβαίως, βεβαίως, και οι Σπαρτιάτες πηγαίνανε τραγουδώντας στους πολέμους. Ναι, θα μπορούσαν όμως μετά να ξαφνικά να προσγειωθούν και να πούνε δεν γίνεται, τι πάθαμε, γιατί χαμογελούσαμε, αλλά συνεχίσανε. Εκεί κάνει την υπέρβαση ο ήρωας και διακρίνεται από τον απλό ταπεινό. Αυτή η υπέρβαση είναι. Λοιπόν, ο διοικητής δίνει μία εντολή θανάτου και τους λέει πηγαίνετε κάτω από τα μάτια των Ιταλών μέρα μεσημέρι. Του είπανε να πάνε βράδυ. Υπάρχει αυτό, θέλω να σου πω. Υπάρχει κάποιος που λέει δεν το κάνουμε βράδυ, αυτό να τελειώνουμε. Ναι, για να μην μας πάρουν χαμπάρι. Ναι. Και λέει όχι, πρέπει να γίνει, γιατί το βράδυ που θα περάσουν τα τάγκ θα πρέπει οπωσδήποτε να τους κόψουμε την πορεία, την απέναντι. Είναι ο μοναδικός δρόμος, να πούμε, που οδηγούσε από εκεί πέρα προς τα Γιάννενα. Γι' αυτό τους έδωσε μεγάλο θάρρος, γιατί κατάλαβαν ότι δεν θα γυρίσουν πλέον ζωντανοί και είναι αυτό που λένε ότι τα έπαιξαν όλα για όλα. Δηλαδή, και πήγαιναν χαρούμενοι, με όρεξη. Και τους έδωσε θάρρος αυτό. Θάρρος, τρομερό θάρρος. Ναι, το αναφέρει και ο ίδιος και όπως μας το διηγείται ο πατέρας μου. Ναι. Δηλαδή, του έδωσε θάρρος το ότι θα πάει να κάνει κάτι από το οποίο δεν θα γυρίσει. Όταν κατάλαβαν ότι ήταν σίγουρο πλέον, γιατί μέσα στα μάτια τώρα του εχθρού, το πιο πιθανό είναι να μην γυρίσει ζωντανός, φυσικά. Ναι. Και έστω και να μην γυρίσει ένα ζωντανός τους, το είπε ο διοικητής. Θα πάτε να το κάνετε ακόμα και αν δεν γυρίσει. Και αν δεν γυρίσει κανείς ζωντανός, ναι. Μάλιστα. Και πάνε λοιπόν με τσάπες, με φτιάρια. Ήταν όλοι σκαπανείς, τα παιδιά. Με τσάπες. Ναι, ναι. Και άρχισαν να σκάβουν. Πέρασαν ένα χαντάκι. Ένα χαντάκι. Κόψαν τα τηλέφωνα. Ναι. Τα τηλέφωνα των Ιταλών. Πήγαν 2-3 εκεί για να δούνε τι συμβαίνει. Τους πιάσαν εχμαλώτους. Σιγά σιγά όμως άρχισαν, συνέχιζαν. Οι Ιταλοί απέναντι που τους έβλεπαν, τους θεωρούσαν ότι είναι δικοί τους. Που πάνε να επιδιορθώσουν τη βλάβη των τηλεφώνων. Ναι. Α, τι ωραίο. Και αυτό σιγά σιγά έφτασε, ήρθε το βράδυ, νύχτα, έγινε η τάφρος 12 μέτρα 13 και φύγανε. Περίμεναν, κρυφτήκανε. Είχαμε νεκρούς, είχανε νεκρούς. Είχανε νεκρούς, ναι. Είχανε. Από τι, από κακουχία. Όχι, από τους βομβαρδισμούς. Μετά έγινε μεγάλο βομβαρδισμός. Όχι, μιλάω την διάρκεια της. Όχι, καθόλου. Κανένας νεκρός. Ούτε ένας. Ούτε ένας νεκρός, ούτε εχμάλωτος κανένας. Αυτοί που θα πηγαίνανε και ίσως να μην γυρνάγανε, γύρισαν όλοι πίσω. Όλοι. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Αυτό είναι το ωραίο κρατούμενο. Γυρνάνε λοιπόν πίσω στο λόγο τους. Ναι. Έτσι. Γυρίσανε, κρυφτήκανε και είδαν ότι έπεσε πλέον το πρώτο τάγκ. Όταν έπεσε, ναι, τότε έγινε. Για πες μου, πώς το αναφέρουν οι Φιγένια, ανέφερε. Τι να πω. Σαν να πήγαν στον άλλο κόσμο. Τι είδανε από ψηλά, όταν είδαν από ψηλά το πρώτο άρμα. Είδανε το πρώτο τάγκ και πιάσαν τους πρώτους εχμαλώτους. Και μετά το πήραν είδηση οι άλλοι. Και έρχεσαι και βροχή. Έγινε ανακοπή της... Δεν μπορούσαν πλέον να περάσουν. Ήταν το μόνο πέρασμα. Δηλαδή ερχόντουσαν οι Ιταλοί από την Αυλώνα και για να φτάσουν στα σύνορά μας από δυτικά και βόρεια ήταν πλέον Έλληνες. Αργυρόκαστρο, Χυμάρο, όλα αυτά είχαν καταληφθεί. Έπρεπε να περάσουν μια τεράστια ορεινή μάζα από βουνά και το μόνο πέρασμα ήταν αυτή η Στενοπός, η οποία από το ένα άκρο είχε το Τεπελένι που ήταν ήδη το είχαν καταλάβει οι Ιταλοί, από το άλλο άκρο την Κλεισούρα. Και ετοιμαζόταν ο Μουσολίνη στη μεγάλη αρένα να περάσει με τα τάγκς και μετά. Και να φτάσει Αθήνα, όχι μόνο να φτάσει για Ανατόλιο. Όλο αυτό ανακόπηκε με αυτό το τεράστιο χαντάκι και δώσανε τη μάχη στα ορεινά, όπου ήταν πολύ πιο δύσκολα. Ούτε τάγκς μπορούσαν να πάνε, ούτε αυτοκίνητα. Δεν μπορούσαν να και τις 15 μέρες σφυροκοπούσαν βέβαια τους στρατιώτες μας. Ναι, με τα γνωστά του εξώματος 731. Και τα διηγείται. Ναι. Και έτσι έμεινε ηρωικό ο λόφος που λέγεται 370. Το 370. Το 370, το οποίο ήταν εκεί δίπλα στην Κλεισούρα, πάνω από το χωριό της Κλεισούρα. Εκεί για όποιον ξέρει που έχουμε και ένα από τα δύο οργανωμένα μας κημητήρια για τους θεσόντες του 40. Έχουν αρχίσει τώρα οι έρευνες. Που δυστυχώς ακόμα 8.000 είναι άγνωστοι, άτακτοι. Ναι, οι χίλοι έχουν το 2018. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που ο διοικητής της Ιταλικής Μεραρχίας, Τζούλια, Τζούλια είναι το όνομα της Ιταλικής Μεραρχίας, που ήταν από τις πιο καλές, από τις επιλέκτες. Μάριο Τζερότη. Δεν μπορεί να είναι ψέματα όλα αυτά. Το αναφέρει ο ίδιος. Πες μου τι είπε ο Μακαρονάς. Το χαρακτηρίζει το γεγονός τούτο ως πραγματικόν όνειδος. Έτσι το αναφέρει για τον Ιταλικό στρατό.
Μάλιστα. Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται «Το ημερολόγιο», ναι, «Το πολεμικό ημερολόγιο», ναι, του Νικολάου Κωστόπουλου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχείο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχείο. Πιο πολλά δεν σας λέμε, έχει απίστευτες λεπτομέρειες μέσα για να πάτε να αγοράσετε. Δεν είναι και τίποτα μεγάλο. Είναι ένα μικρό βιβλιαράκι. Μην φανταστείτε ότι θα πάρετε κανένα ογκώδες. Μπορείτε να το κάνετε δώρο αυτές τις μέρες, ξέρω εγώ. Για αυτούς που σας λένε που θα έρθουν να σας πούν κάποια στιγμή, θα έρθουν να σας πούν: εντάξει, τι μωρέ, δεν έγινε και τίποτα το 40. Τι πολεμήσανε τώρα, δεν πολεμήσανε, δεν πήγανε καθόλου στο μέτωπο, δεν κάνανε και τίποτα. Πολλά υψώματα, δεν ήταν μόνο το 3. Ναι, ναι. Μιλάμε για το συγκεκριμένο. Αυτό λοιπόν να το πάρετε, σας τα εξιστόρισε η ίδια η θυγατέρα του γράφοντος αυτά τα πράγματα που επιμελήθηκε και φρόντισε να βγει το βιβλίο μαζί με την Ιφηγένεια τη Δανοπούλου. Και να σας πω και κάτι ακόμα, ότι για πρώτη φορά το γεγονός, πρέπει να το πούμε αυτό, έγινε γνωστό από ένα σημείωμα στον ταχυδρόμο του Άγγελου Τερζάκη. Το χωρίς να αναφέρει το όνομα. Το 1972. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, απλώς το άκουσε, απλώς το έμαθε θαύμασε. Και θαύμασε και ήθελε να και γράψει ένα αρθράκι. Και ο πατέρας μου που έμενε στο Αγρίνιο, ήταν άρρωστος τότε βέβαια, ναι, γιατί μετά από λίγο πέθανε, απάντησε στον κύριο Τερζάκη και είπε: μήπως είσαστε κι εσείς μαζί μου. Πώς το ξέρετε τόσο καλά. Το ξέρετε τόσο καλά, γιατί το αναφέρει στο βιβλίο του στην εποποιία του 40 ο κύριος Τερζάκης. Τι απάντησε ο Τερζάκης. Ο Τερζάκης του λέει: όχι, πολύ θα ήθελα. Θα ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή να είμαι μαζί σας. Ναι, αλλά δεν είμαι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, μεγάλοι με τους μεγάλους. Έτσι, γιατί πολύ. Και σας προσκυνώ με ευλάβεια. Πολύ ασχοληθήκαμε με τα μικρά και τους μικρούς και θεοποιήσαμε μικρά και μικρούς και πραγματικά μεγάλα δραγαθήματα που σταμάτησαν πολεμικές μηχανές. Τα έχουμε αφήσει έξω. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ που ήσασταν στην εκπομπή σήμερα. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τιμή μας, κύριε Λεκάκη, που μας καλέσατε.